Ψηφίστηκαν το μεσημέρι από την Ολομέλεια τη Βουλή στα 23 μνημονιακά νομοσχέδια, τα οποία στην πλειοψηφία του ψηφίστηκαν ομόφωνα. Τρία νομοσχέδια που προέβλεπαν περικοπέ επιδομάτων μάνα, τέκνου και φοιτητών ψηφίστηκαν κατά πλειοψηφία με την αρνητική στάση τη ΕΔΕΚ, του βουλευτή των Οικολόγων Γιώργου Περδίκη, του ανεξάρτητου βουλευτή Ζαχαριακουλία, Κουλία, καθώ και των βουλευτών Γεώργιου Προκοπίου του Δίκου και Νίκου Κουτσού του Ευρωκό. ο πρόεδρο του Ευρωκό Δημήτρη Σιλούρη στα δύο, ενώ ψήφισε υπέρ τη περικοπή τη φοιτητική χορηγία. Προσωρινή αναβολή του νομοσχεδίου για τη φορολόγηση τη ακίνητη περιουσία αποφασίστηκε κατά την πρωινή άτυπη σύσκεψη των αρχηγών και εκπροσώπων των κομμάτων, μετά από συνεννόηση με την κυβέρνηση. Πρωτόγνωρε σκηνέ για τα κυπριακά δεδομένα εκτελήχθηκαν το πρωί έξω από τη Βουλή, η οποία βρισκόταν υπό αστυνομικό κλειό. Ένταση, σοβαρά επεισόδια και προπυλακισμοί σημειώθηκαν κατά τη διαμαρτυρία των πολυτέκνων για την κατάργηση του επιδόματο μάνα και τη μείωση στα επιδόματα τέκνων και τη φοιτητική χορηγία. Πορεία από το Υπουργείο Οικονομικών προ τη Βουλή πραγματοποιήσε το πρωί και η Κυπριακή Συνομοσπονδία Οργανώσεων Αναπήρων εισέδειξη διαμαρτυρία για τι περικοπέ, επιδόματα και παροχέ. Εκδήλωση διαμαρτυρία παραγματοποίησαν επίση οι εκπαιδευτικέ οργανώσει ΠΟΕΘ, ΟΕΛΜΕ και ΟΛΤΕΚ. Σε παόριστον απεργία κατέρχονται οι εργαζόμενοι στη ΣΥΤΑ μετά την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου τη Αρχή να παραχωρήσει στην κυβέρνηση δάνειο ύψου 100 εκατομμυρίων ευρώ.